Συνεργεία της Ολυμπίας Οδού και αλπινιστές έχουν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να ανοίξει αύριο μία ακόμη λωρίδα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό μετά την πτώση βράχων στο οδόστρωμα στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας. Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι εργασίες αποκατάστασης στην Ολύμπια Οδό στο ύψος της Κακιάς Σκάλας, έτσι ώστε να δοθεί σε κυκλοφορία μία ακόμη λωρίδα. Τα πλέγματα που υπήρχαν στο βουνό για να συγκρατούν τα βράχια σε περίπτωση κατολίσθησης δεν βοήθησαν, εξηγούν οι ειδικοί. Αυτά τα δίχτυα ανάσχεσης υποτίθεται θα συγκρατούσαν τους όγκους πριν φτάσουν στον δρόμο. Το ότι φτάσαν στον δρόμο σημαίνει ότι έχουμε αστοχία. Θα πρέπει να γίνεται μετά από την εκδήλωση σεισμικότητας ή ακραίας βροχόπτωσης μία επιτήρηση στην πλαγιά. Έχουμε σαν στόχο όταν πέσει κάποιος βράχος να εμποδίσουν τον βράχο να πάει στο οδόστρωμα. Αυτοί οι θράκτες αστόχησαν. Από θαύμα δεν υπήρξαν θύματα. Ο 10 τόνων βράχος που έπεσε με ορμή στο οδόστρωμα προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος. Αυτό που θα πρέπει να γίνει τώρα είναι τα νέα πλέγματα που θα τοποθετηθούν να είναι για μεγαλύτερους όγκους και για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Κατολίσθηση μπορούν να προκαλέσουν από τις δονήσεις ακόμα και τα διερχόμενα αυτοκίνητα, εξηγούν οι επιστήμονες. Περνάει απλά ένα μεγάλο φορτηγό από κάτω. Σε οριακές περιπτώσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν κατολισθήσεις. Τα ερωτήματα που έχουν προκύψει είναι πολλά. Προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδική συγκοινωνία διέταξε η Εισαγγελία Αθηνών. Θα διερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα της επικίνδυνης παρέμβασης στην οδική συγκοινωνία, γιατί το ανάχωμα που είχε κατασκευαστεί αποδείχθηκε ανεπαρκές, αν είχε κατασκευαστεί με ατέλειες από την αρχή και αν υπήρχε υποχρέωση για συντήρηση. Το Υπουργείο Μεταφορών συγκρότησε επιτροπή για να διερευνηθούν τα αίτια που προκάλεσαν τη διακοπή της κυκλοφορίας. Η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να γίνει πριν τις γιορτές, με την κατολίσθηση όμως να δημιουργεί αβεβαιότητες.